Έχετε ασχοληθεί καθόλου με ραβδοσκοπία, έχετε ασχοληθεί με τις έρευνες. Πέστε μου λίγο το ιστορικό σας. Ω, καλώς. Αποτέλεσμα. Αν πεις τώρα μάγκες αποτέλεσμα δεν θα σου να δω. Είναι γεγονός αυτό. Εσύ Σπύρο. Είστε εδώ Αθήνα, είσαστε επαρχία, που ο Σπύρος και ο Θωμάς, πού μένετε παιδιά? Εγώ είμαι από Άπισσα, είναι το παιδί που είχαμε έρθει σπάθα, την άκρα που είχαμε εδώ πέρα. Ωραία. Εγώ είμαι από Πλέβετσα. Βουάου, όλοι κοντά κοντά είσαστε, ε. Ωραία. Θέλετε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τεχνικές, θέλετε να κάνετε πρώτα ερωτήσεις και να μιλήσουμε πάνω στις ερωτήσεις, να λύσουμε απορίες και τεχνικές. Τι θα θέλατε καλύτερα να κάνουμε? Συνήθως στα σεμινάρια ξεκινάμε και κάνουμε μια παράδοση στην ερατοσκοπία και όλα τα κλασικά. Σε αυτό έλεγα να ξεκινήσουμε καθαρά πρακτικές. Να μην κάνουμε και χάνουμε χρόνο σε κάτι άλλο. Αν συμφωνείτε κι εσείς βέβαια, έτσι. Όλοι δουλεύετε διπλές βάρκες, μονές. Θωμά, εσύ διπλές είπες, έτσι. Σπύρο. Να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο δύο πραγματάκια για τις διπλές βέργες. Οι διπλές βέργες, τώρα εγώ έχω φέρει μία μονή γιατί ο χώρος εδώ δεν μας επιτρέπει και πάρα πολλές. Σε μεταλλικές φαντάζομαι, δεν είναι οργονίτης κάτι άλλο για να ξέρω, είναι μεταλλικές ας πούμε έτσι. Ναι. Μεταλλικές βέργες οι διπλές κατασκευάζονται συμπλήν. Δηλαδή μια διαφορετική συχνότητα η μία βέργα με την άλλη. Για να υπάρξει η έλξη. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όταν δουλεύουμε με διπλές βέργες, πρώτα ξεκινάει η μία να δουλεύει, σύνδεση δεξιά και μετά ακολουθεί η αριστερή. Αυτό γίνεται λόγω κατασκευής. Στις σωστές βέργες, στα σωστά ραβδοσκοπικά όργανα πρέπει να είναι συμπλή. Γι' αυτό δεν δουλεύουν και μονές. Δηλαδή, αν πάρετε μια διπλή βέργα και προσπαθήσετε να τη δουλέψετε μονή, θα δείτε ότι οι κινήσεις που κάνει δεν είναι τόσο σταθερές και πολλές φορές δημιουργούνται και το φαινόμενο το να βγαίνουμε εκτός στόχου. Γιατί δεν είναι αρμονικά κατασκευασμένη για να δουλεύει μόνη της. Πρέπει να είναι διπλή. Η κατασκευή της βέργας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το τι συχνότητα είναι. Γι' αυτό θα δείτε ότι πολλές βέργες είναι με χοντρές λαβές, άλλες με πιο ψηλές, άλλες λίγο διαφορετικές. Η κάθε βέργα, το κάθε ραβδοσκοπικό όργανο, κατασκευάζεται για να έχει στο σύνολό της μια συγκεκριμένη συχνότητα. Μια ιδιοσυχνότητα. Δηλαδή τη συχνότητα που θέλουμε να ανοιχνεύουμε. Αν κάποια βέργα κατασκευαστεί με μια συγκεκριμένη συχνότητα και προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ένα άλλο αντικείμενο από αυτό που έχει κατασκευαστεί, θα δούμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και μάρτυρες. Και πάντα μιλάω για μάρτυρες ιωνισμένους, αυτούς που προκαλούν συχνότητα πάνω στο ραβδοσκοπικό όργανο. Όχι για κλασικούς μάρτυρες, δηλαδή πήραμε μια λίρα, πήραμε ένα χρυσαφικό και το βάλαμε πάνω. Αυτό είναι τελείως ψυχολογικό το κομμάτι και δεν ωφελεί στην ουσία τόσο πολύ την αναζήτησή μας. Απλώς μας κάνει να συγκεντρωνόμαστε λίγο καλύτερα, λίγο υποσυνείδητα. Όταν όμως χρησιμοποιήσουμε μάρτυρες που είναι ιωνισμένοι, μας βοηθάνε γιατί αλλάζουν τις συχνότητες βέργας. Δηλαδή, αν έχουμε μια βέργα που την έχουμε κατασκευάσει να είναι για χαλκό και θέλουμε να τη μετατρέψουμε, να της αλλάξουμε τη συχνότητά της, την ιδιοσυχνότητα για να το λέω σωστά, θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε έναν ιωνισμένο μάρτυρα χρυσό. Αυτή η τεχνική δεν σημαίνει ότι αλλάζει η δομή όλη τη βέργα και ξαφνικά πήραμε ένα σίδερο μεταλλικό και του βάλαμε ένα μάρτυρα και δουλεύει. Το βοηθάμε να γίνει λίγο πιο αγώγιμο στο μέταλλο που επιθυμούμε να ανοιχνεύσουμε. Καλό είναι εξ αρχής να είναι η βέργα συγχρονισμένη για να ανοιχνεύει αυτά τα αντικείμενα που θέλουμε. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να είναι φορτισμένη η βέργα. Δηλαδή να μπει σε ειδική συσκευή πάνω που να την κάνει να παράγει μια ιδιοσυχνότητα συγκεκριμένη, ώστε η βέργα να φορτιστεί με αυτή την ιδιοσυχνότητα. Και αν είναι και εφικτό, να ρυθμιστεί και ο χειριστής ταυτόχρονα μαζί με την βέργα. Εκεί πετυχαίνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε να πετύχουμε. Έχουμε δύο πράγματα δηλαδή. Έχουμε τη βέργα να είναι φορτισμένη, να την κάνουμε ένα είδος μαγνήτη
και ταυτόχρονα να ρυθμίσουμε και το χειριστή. Αυτό ήταν μια εισαγωγή για να σου πω πώς μπορούμε να εξελίξουμε την έρευνά μας στο ανώτατο επίπεδο που γίνεται. Επειδή πολλές φορές όμως δεν είναι εφικτό αυτό, όπως εσείς που μένετε μακριά, δεν γίνεται να έρθετε στην Αθήνα να κάνετε αυτή τη διαδικασία, θα κάνουμε το ένα μέρος της διαδικασίας που είναι η φόρτιση των οργάνων. Που αν έχετε αγοράσει από εμάς, αυτό είναι δεδομένο. Κάθε τελική μορφή, δηλαδή που τελειώνει ένα λάδοσκοπικό όργανο, φορτίζεται. Η φόρτισή του διαρκεί για πάντα και το κάνουμε σαν ένα μαγνήτη στην ουσία. Οπότε εν μέρει το ένα μέρος το έχετε. Κάποια στιγμή που θα είστε και στην Αθήνα, θα έρθετε να κάνουμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Να συνδέσουμε εσάς πάνω στο συγκεκριμένο λάδοσκοπικό όργανο. Αυτό περί λάδοσκοπικών οργάνων. Τώρα οι τεχνικές. Οι τεχνικές που αναφέρουμε και αν έχετε δει σε πολλά σεμινάρια που έχουμε κάνει, μιλάμε για κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιούμε. Αυτές είναι βασικοί κανόνες. Από εκεί πέρα θα πρέπει οι τεχνικές που θα αναφέρουμε να υιοθετήσετε και τις δικές σας παράλληλα να δείτε ποιες είναι λειτουργικές. Σε μένα μπορεί να βγαίνουν τεχνικές Α. Σε εσάς να βγαίνουν τεχνικές Β. Κάποιες παραπλήσιες. Η ραδοσκοπία δεν έχει όρια και δεν έχει κανόνες. Δεν μπορούμε να πούμε κάποιος ότι εμένα στο στόχο, όταν βρίσκω χρυσό, μου κάνει 2 ταλαντώσεις. Τον άλλον να πει 3 ταλαντώσεις. Αυτό έχει να κάνει με το δέχτη. Σίγουρα η βέργα θα κάνει κάποια αντίδραση, θα κάνει μια κίνηση. Σε μένα η κίνηση αυτή μπορεί να είναι μια μικρή ταλάντωση και στροφή να σταυρώσουν να κάνουν το χ, στον άλλον να κάνει μεγαλύτερη ταλάντωση και να σταυρώσουν. Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με το δέχτη, το πώς λαμβάνει τα σήματα. Η ραδοσκοπία γενικά είναι δύο πράγματα που συνδυάζονται. Είναι η ύλη, το αντικείμενο δηλαδή που βαστάμε στα χέρια μας, και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι το πνεύμα. Η ραδοσκοπία δουλεύει στην ουσία με τη διέστηση. Και όχι τόσο πολύ με την ύλη. Αυτό το όργανο, το ραδοσκοπικό, οποιοδήποτε ραδοσκοπικό όργανο, το στήσουμε κάπου και να του περάσουμε και έναν τόνο χρυσό, θα δούμε ότι δεν λειτουργεί. Δεν στρέφεται κάπου, δεν είναι μηχάνημα να παίρνει κάποιες εκπομπές και να στρέφεται. Αυτό συμβαίνει με τον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί είναι η μπαταρία. Είναι αυτό που θα του μεταδώσει τη συχνότητα του δέχτη πάνω στο ραδοσκοπικό όργανο και το κάνει να δουλεύει. Είναι σαν να βάζουμε, δεν ξέρω αν έχετε δει, που βάζουμε πολλές φορές κάποιους ενισχυτές με κάποιες συχνότητες ή με κάποιες επιλογές χρυσό, ασίμι, χαλκό για να κάνουμε το ραδοσκοπικό όργανο λοιπόν να στρέφεται στην ιδιοσυχνότητα που του έχουμε επιλέξει να το μεταδίδουμε πάνω στο ραδοσκοπικό όργανο. Αυτό λοιπόν το κάνει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Με έναν φυσικό τρόπο. Αν δηλαδή κάποιος όταν ξεκινάει να κάνει μια έρευνα είναι συγκεντρωμένος και το μυαλό του έχει μείνει σε ένα αντικείμενο μόνο να συγκεντρώνεται, τότε είναι σαν να μεταφέρουμε θερμότητα του σώματός μας που μετατρέπεται σε συχνότητα, να μεταφέρουμε πάνω στο ραδοσκοπικό όργανο την ιδιοσυχνότητα που επιθυμούμε να ψάξουμε. Ο εγκέφαλός μας δουλεύει με κάποια συγκεκριμένα hertz. Ανάλογα τις σκέψεις που κάνουμε ή τις επιθυμίες που έχουμε, τα hertz αλλάζουν. Τα πάντα γύρω μας είναι συχνότητα. Τα πάντα γύρω μας εκπέμπουν μία συχνότητα. Δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο πάνω σε αυτόν τον πλανήτη που δεν έχει συχνότητα. Οπότε εμείς αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι την ιδιοσυχνότητα του αντικειμένου που επιθυμούμε να βρούμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό το όταν θα κάνεις έρευνα στο φυσικό περιβάλλον να είσαι πολύ καλά συγκεντρωμένος. Και πολύ σημαντικό στοιχείο αυτούς που έχεις δίπλα σου. Γιατί αυτούς που έχεις δίπλα σου, αν βγει κάποιος με 5 φίλους να πάνε στο βουνό να ψάξουν για χρυσό, ο ένας είναι ο ραδοσκόπος, οι άλλοι είναι φίλοι που απλώς ακολουθούν. Οι σκέψεις τους και οι επιθυμίες τους φτιάχνουν γραμμές εκπομπές στην ατμόσφαιρα που συντονίζονται με το χειριστή. Γι' αυτό λέμε πολύ προσοχή σε αυτούς που έχουμε δίπλα μας. Αν ένα στοιχείο από όλα αυτά που συνθέτουν την ομάδα είναι αρνητικός ή κάνει διαφορετικές σκέψεις, μπλέκουν οι γραμμές εκπομπές. Το μυαλό παράγει γραμμή εκπομπής. Αν δείτε πειράματα που έχουν κάνει στο εξωτερικό με ραδοσκόπους ή με τέτοιες τεχνικές, θα δείτε ότι πολλές φορές κατασκευάζουν σκέψεις από άτομα για να δουν αν ο ραδοσκόπος θα ακολουθεί σε αυτή τη γραμμή της σκέψης τους. Και βλέπετε ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτό? Συμφωνικό, συμφωνώ. Λοιπόν, χαίρομαι. Συμφωνώ. Το κάνω δηλαδή από μόνος μου. Ένα τρενές. Και του λέω, δείξε μου που έχει χρυσό και βάζω το μυαλό μου ότι και καλά έχει χρυσό εκεί. Σε μια μεριά. Δεν υπάρχει όμως κάτι. Του έχεις φτιάξει γραμμή εκπομπής. Ναι, κάνει κίνηση, σταματάει αμέσως και μου κάνει αριστερό στρώμα. Και μου
μετά μια εμπορία που υπάρχει πίσω πραγματικά. Γιατί επεμβαίνεις ενεργειακά με την πιο έντονη γραμμή εκπομπής που φτιάχνεις με το μυαλό σου και η φυσική εκπομπή είναι ασθενέστερη από αυτή, που έχεις φτιάξει εσύ. Γι' αυτό πρώτα πάει τη γραμμή εκπομπής που τους δώσεις εσύ και μετά στη συνέχεια στρέφεται στον πραγματικό στόχο. Εδώ είναι όλα. Και αν είχες ένα άλλο άτομο δίπλα σου που θα σκεφτόταν ένα άλλο σημείο ότι υπάρχει χρυσός και έπειθε τον εαυτό του ότι υπάρχει, εσένα θα στράβαγε εκεί. Γι' αυτό έχει παρατηρηθεί. Πες μου, συγγνώμη. Αυτό αν έχεις παρατηρηθεί. Ναι. Θα σου πω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Έχεις δει πολλούς που ανεβαίνουν στο βουνό και ψάχνουν και λέει κάποιος από την παρέα ότι εδώ 100% έχει χρυσό. Και βλέπεις όλοι οι ραδοσκόποι και στρέφονται σε αυτό το σημείο. Και όταν πάνε εκεί δεν βρίσκουν τίποτα. Το έχεις παρατηρήσει αυτό σε πολλές έρευνες, στο διαδίκτυο, από φίλους μας, εμείς να έχουμε συμμετέχει σε τέτοιες έρευνες. Και δεν βρίσκουν τίποτα. Γιατί αυτός που έχει την πληροφορία είναι τόσο σίγουρος ότι εκεί υπάρχει ο χρυσός, που επηρεάζει την ελεύθερη σκέψη αυτών που συμμετέχουν στην έρευνα. Γι' αυτό λέμε από μόνος. Τι λέμε όταν ξεκινάμε μια έρευνα, μακριά όλοι, μην μου πείτε τίποτα, δεν θέλω να ακούσω τίποτα, να μην επηρεαστώ, αλλά και να μην τους αφήσω να το κάνουν δεδομένο το σημείο που πιστεύουν ότι υπάρχει χρυσός. Στην ουσία είναι ένα τρίκ να σταματήσει και αυτών τις γραμμές εκπομπές. Να μην σκέφτονται. Γι' αυτό τους απομονώνεις. Κάντε το ένα πείραμα αυτό. Πέστε στον σύντροφό σας, στη γυναίκα σας, να σκεφτεί ένα σημείο μέσα στο σπίτι ότι υπάρχει μεγάλη ποσότητα χρυσό χωρίς να υπάρχει. Και να μην σας πει ποιο είναι αυτό το σημείο. Και να πάτε εσείς να ψάξετε αυτό το σημείο που βρίσκεται ο χρυσός. Θα δείτε ότι θα πάτε εκεί που έχει σκεφτεί ο σύντροφός σας. Αλλά να το κάνει έντονο. Αυτό θα το κάνει πραγματικά να θέλει να σας βοηθήσει. Γι' αυτό λέω κάποιον δικό σας να το έχετε εμπιστοσύνη ότι θα το κάνει σωστά. Η ανίχνευση σε φυσικό περιβάλλον είναι πολύ δύσκολη. Γιατί φανταστείτε ότι έχουμε μια ομπρέλα από διάφορα σήματα που εκπέμπουν τα πάντα και εμείς πρέπει να διαλέξουμε την πιο ασθενές. Αυτή του χρυσού, των ευγενών μετάλλων, που είναι οι πιο ασθενές. Τα ευγενής μέταλλα είναι τρία. Είναι ο χρυσός, το ασήμι και το χρυσό. Όλα τα άλλα μέταλλα στον κόσμο, στον πλανήτη αυτό, παράγουν συχνότητα. Αυτά δεν παράγουν συχνότητα. Παράγουν ένα είδος ιονισμού που λέμε. Αυτό που δημιουργείται στη γη γύρω από το σώμα τους και αναφέρεται στη, επιστημονικά ηλεκτρόνη στο έδαφος. Δηλαδή, κάνει λόγω της φοράς της γης και των μαγνητικών πόλων, τα συγκεκριμένα μέταλλα, η κατηγορία των μετάλλων, δημιουργεί ένα είδος ηλεκτρόλυσης, ιονισμού, να το πω έτσι, να το καταλάβουμε. Αυτό λοιπόν είναι το πιο ασθενές. Γιατί είναι μια άλλη κατηγορία από όλα τα άλλα μέταλλα που εκπέμπουν πολύ δυνατότερα. Όπως τα πετρώματα. Τα πετρώματα κάνουν τη μεγαλύτερη εκπομπή από κάθε άλλο μέταλλο. Γιατί βρίσκονται εκατομμύρια χρόνια στο έδαφος, είναι και ειδικά τα γαλαζιακά πετρώματα που έχουν κρυσταλλική μορφή, απορροφούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και συχνοτήτων, που πολύ εύκολα μπορούν να μπερδέψουν έναν άπειρο χειριστή, γιατί βλέπουν πολύ έντονες κινήσεις. Εμείς όταν είμαστε σε ένα φυσικό περιβάλλον και ψάχνουμε να βρούμε το επιθυμητό αντικείμενο που είναι η κατηγορία των ευγενών μετάλλων, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ελέγχουμε τις πολύ αργές και σταθερές κινήσεις, όχι τις γρήγορες. Έχει παρατηρηθεί πολλοί να λένε όταν βγαίνουν στο βουνό ότι πήραν ένα τράβημα τρελό, πολύ γρήγορο και με τράβαγε εκεί. Αυτό 100% στα συγγυούμε ότι δεν είναι πραγματικός στόχος. Γιατί ο πραγματικός στόχος θα δούμε ότι είναι αργές και σταθερές κινήσεις. Αργές. Όσο πιο αργές γίνεται. Οι γρήγορες και οι έντονες κινήσεις το πιθανότερο είναι να είναι κάποιο πέτρωμα. Κάποιο γαλαζιακό πέτρωμα που έχει μετάλλευμα στη δομή του και έχει δημιουργήσει τεράστιες συχνότητες πάνω λόγω της φοράς της γης και των μαγνητικών πόλων και των συνθήκων των εδαφικών καταστάσεων που βρίσκεται στην κάθε περιοχή. Αυτό αναζητούμε. Να δούμε την χαμηλότερη και πιο αργή σταθερή κίνηση στο ραδοσκοπικό μας όργανο. Οι τεχνικές τώρα ποικίλουν, είναι πάρα πολλές. Η μία που μπορούμε να βοηθήσουμε
το ραδοσκοπικό μας όργανο να γίνει πιο αγώγινο στο επιθυμητό αντικείμενο που ψάχνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε έναν ιονισμένο μάρτυρο. Ο δεύτερος τρόπος είναι να βάλουμε μία γεννήτρια πάνω. Ρεύμα. Παράλληλα με τη δικιά μας συχνότητα να βοηθήσουμε με λίγο ρεύμα ή με μια συχνότητα. Να κάνουμε τη βέργα ακόμα πιο ενεργειακή, να το πω έτσι, πιο μεγάλη συχνότητα, πιο έντονη συχνότητα από αυτή που ήδη έχει. Δεν είναι σωστός τρόπος, είναι ένα βοήθημα αυτό. Ο σωστός τρόπος είναι να δουλεύουμε χωρίς ρεύματα πάνω μας. Εμείς να γινόμαστε ιδέτες και εμείς να φτιάχνουμε τη συχνότητα της βέργας. Αυτή είναι η σωστή ραδοσκοπία και αυτό κάνανε από περασμένους αιώνες. Το ότι συνδυάσαμε και την τεχνολογία, γιατί η καθημερινότητα της ζωής μας μας έχει κάνει έτσι που δεν μπορούμε εύκολα να συγκεντρωνόμαστε και να είμαστε απόλυτοι σε αυτό που κάνουμε, ναι, οκ, βοηθάει. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να μάθουμε εμείς πρώτα να δουλεύουμε σωστά πάνω στο ραδοσκοπικό όργανο που έχουμε επιλέξει και μετά να προσθέσουμε γεννήτρες και ρεύματα. Κατανοητά ως εδώ. Η τεχνική το να φορτίζουμε τον ίδιο τον εαυτό μας με τις συχνότητες που επιθυμούμε να αναζητήσουμε, την ίδια συχνότητα, είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει ένας καλός ραδοσκόπος. Να προετοιμάζεται από την προηγούμενη μέρα να είναι ήρεμος, χαλαρός και χωρίς πολλά συναισθήματα. Να μην σπαταλάει πολλά συναισθήματα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης μέρας. Ας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε ότι βρισκόμαστε, θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας και έχει δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Θα παρατηρήσουμε τον εαυτό μας ότι ο εκνευρισμός μας και η επιθυμία μας να φτάσουμε στην ώρα μας μας κάνει και εξαντλούμαστε από συναισθήματα, από θυμό, από αγωνία, από ταραχή. Αν μπορέσουμε να το ελέγξουμε αυτό, εφόσον πάντα μιλάμε με την προϋπόθεση ότι την επόμενη μέρα θα πάμε για έρευνα, έτσι. Ένα παράδειγμα έφερα. Το αποτέλεσμα, το πότε θα φτάσει στη δουλειά σου, είναι πλέον δεδομένο, θα καθυστερήσει γιατί η κίνηση δεν αλλάζει. Οπότε έχει την επιλογή να χαλαρώσει και να μην αφήσει τον εαυτό σου να ξοδέψει την ενέργειά σου. Τόσο απλά. Άλλη ερώτηση. Πολύ χρήσιμο είναι, μπορούμε να δουλέψουμε και οργονίτες. Έχετε καθόλου ιδέα για τους οργονίτες πώς λειτουργούν? Έχετε διαβάσει καθόλου? Τους γνωρίζετε τι είναι? Εγώ δεν έχω ιδέα καθόλου, δεν ξέρω. Μόνο το site το δικό σας κάποια έτσι άντρα έχω δει. Εσύ Θωμά? Ότι στο site και έχω προχθές πήρα ένα εκτροπές οργονίτη, τον αμέθιστο και τον μαύρο μαργαριτάρι. Πώς σου φάνηκε στη λειτουργία? Πώς σου φάνηκε στη λειτουργία? Ελαφρύ πολύ. Ελαφρύ. Στον τρόπο που ανοιχνεύει. Είχες δουλέψει καθόλου μεταλλικά εκρεμές να δεις τη διαφορά? Έχεις δουλέψει ποτέ? Να, με τα energy, με τα dynamic. Α, έχεις δουλέψει. Αυτά. Βλέπεις, βλέπεις τη διαφορά που υπάρχει, την καταλαβαίνεις τη διαφορά? Υπάρχει μια διαφορά, ναι. Σαν καλύτερα τα ακούμπωση, ξέρω κάτι τέτοιο. Γιατί ο οργονίτης, είναι κατασκευασμένα μέταλλα και πετρώματα που συντονίζονται πολύ εύκολα το χειριστή στην ιδιοσυχνότητα που είναι κατασκευασμένα. Εδώ γίνεται τα ανάποδα τώρα. Οι οργονίτες ρυθμίζουν το χειριστή, ενώ τα ραδοσκοπικά όργανα ρυθμίζονται από το χειριστή. Και θα δούμε ότι έχει μια διαφορά καλύτερης λειτουργίας, γιατί στην ουσία είναι σαν να σου βάζω μια μπαταρία στα χέρια σου. Της ιδιοσυχνότητας που έχει κατασκευαστεί. Οπότε στην ουσία, γι' αυτό λέω ότι οι οργονίτες βοηθάνε το χειριστή πάρα πολύ σε μια έρευνα. Γι' αυτό δεν έτσι κρυφτάει πολλά τον οργονίτη. Είχα κάνει την ερώτηση. Αλλά πρέπει να το έχω το εκκρεμίσει με καμπάνω και μου λένε ναι, θα μου κάνει καλό. Μα το πως είναι πάνω στη δουλειά μου, κοράω, το ξέρετε που συνέχεια. Είναι σαν να έχεις μια μπαταρία,
που συνήθως σε φορτίζει. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό το να χρησιμοποιήσεις τον οργονίτη ακόμα και σε έρευνες που δεν θα χρησιμοποιήσεις το ίδιο το κρεμές. Θα χρησιμοποιήσεις ένα άλλο λάθος τον κόλλημα. Γιατί παίρνεις από αυτό την ιδιοσυχνότητα που τη χρειάζεται να τη μεταδώσεις στο ραδοσκοπικό όργανο. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Ναι, αυτό να το έχω πάνω. Ναι. Αυτό κατάλαβα. Ναι, ναι. Πρέπει να το έχεις πάνω σου. Είναι ένα τρίκ στην ουσία ανταλλαγή συχνοτήτων. Έχετε κάποιο. Ελά. Αυτό που μόλις είδατε τώρα για τον για το τέτοιο πέστο, για το τρεπέζ, εσύ και για το αποστατικό, άμα το έχεις μαντήσει, μαντήσει έρευνα. Όχι, εδώ πάμε άλλη κατηγορία. Άλλο πράγμα τα ραδιοφωνικά μηχανήματα, άλλο πράγμα τα ραδιοσκοπικά. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Τι έχετε παρατηρήσει στις έρευνές σας που σας προβληματίζουν στο χειρισμό, ας πούμε, των οργάνων? Πού κάνετε λάθος? Πού έχετε εντοπίσει τα λάθη σας? Εγώ να πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή μπορεί να πάω έτσι πόρτα το βουνό, κάποιες φορές μου δίνει κάποιο σημείο και κάποιες άλλες μέρες εντελώς άκυρο. Τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το φαινόμενο, πώς πηγαίνω. Ωραία. Πάμε λοιπόν σε ένα μέρος από ό,τι κατάλαβα. Πας μια μέρα, βγάζεις κάποιες ενδείξεις. Σωστά? Ναι. Και πας μια άλλη μέρα στο ίδιο σημείο και δεν βγάζεις ενδείξεις. Ή πας κάπου αλλού. Ακριβώς. Ναι, μπράβο. Ωραία. Σαν να μην ακούνε, σαν να μην καταλαβαίνω εγώ τι κάνω, δεν είναι. Μπράβο, πολύ ωραία ερώτηση. Το για να κάνεις ραδιοσκοπία, το είπα και πριν ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Υπάρχουν φορές που πας καλά προετοιμασμένος, ήρεμος και σωστά συντονισμένος και φορές που δεν το κάνεις αυτό. Πας κατόπιν πίεσης ή κατόπιν επειδή κάποιος έχει πείσει να πας. Χωρίς να το επιθυμείς τόσο πολύ εσύ. Οπότε εκεί δεν έχουμε καλό συντονισμό, καλό τάιμινγκ. Γι' αυτό λέμε στις διπλές βέργες, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε ρεύμα, να τις βάζουμε στα χέρια μας, να ενώνουμε τις αντίχειρες. Αυτό είναι ένα αποδεκτικό αν είμαστε κατάλληλα να δουλέψουμε την ραδιοσκοπία ή όχι εκείνη τη στιγμή. Αν οι βέργες όταν ενώσουμε τις αντίχειρές μας κάνουμε μια αντίδραση είτε προς τα μέσα είτε προς τα έξω, σημαίνει ότι είμαστε πολύ καλά αγωγήμοι και είμαστε στη διαδικασία του να κάνουμε ανίγνευση. Αν δούμε ότι ενώνουμε τις αντίχειρες και οι βέργες δεν κάνουν αντιδράσεις, μένουν σταθερές, είναι πολύ ασήμαντες, πολύ μικρές οι εντάσεις των αντιδράσεων, δεν είμαστε κατάλληλοι, πρέπει να το βρούμε. Να συντονίσουμε λίγο το δέχτη μας. Καλό είναι να μην βγαίνουμε να κάνουμε έρευνα όταν δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι να το κάνουμε αυτό. Ναι, ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν, τελευταία φορά που βάλετε το βίντεο που λες και γραμμή εκπομπής και τραβάτε εσύ και κάνουμε το ζίξα. Σωστά. Αυτό περίπου δεν είναι καινούργιο για μένα, γιατί εγώ έπαιρνα χρήστα την πέρα. Έπαιρνα μια κατεύθυνση. Έπαιρνα μια κατεύθυνση, στρίβουν και αντί φορά τη βέργα, έκανε αυτό το κάμπ. Από μόνη της. Και ακολουθούσα, και ακολουθούσα, και ακολουθούσα, και ακολουθούσα. Βέργα. Η βέργα κάπου κλείδωνε. Δεν σκάβαμε τίποτα. Εκεί ήταν δηλαδή η εκλογική που είπατε προχθές. Δηλαδή, από το σημείο και δεν έπαιρνε το στόχο, να γυρίσω σε εκεί τα γραμμή και μετά να αρχίσω να κάνω το λιποειδές αυτό, ξέρω εγώ. Υπήρχε διαφορά το προηγούμενο από αυτό. Εδώ τώρα το προηγούμενο σε πήγαινε όπως έπρεπε και την εκπομπή. Εμείς θέλουμε να βγαίνουμε από την γραμμή εκπομπής και να ξαναμπαίνουμε μέσα. Εσύ ακολουθείς τώρα την γραμμή εκπομπής. Δεν είναι λάθος, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος το να σε βγάλει εκτός αυτή η τεχνική. Γι' αυτό λέμε ότι η ευθεία γραμμή, ορίζουμε μια νοητή ευθεία γραμμή που τη διακόβουμε συνέχεια ώστε να καταλαβαίνουμε ότι βρίσκουμε το εντονότερο σήμα να μην πάρουμε άλλη γραμμή εκπομπής και μας πάει σε άλλο σημείο. Γιατί το να είσαι συγκεντρωμένο σε μεγάλη απόσταση, δηλαδή αν θέλουμε να διανύσουμε 800-900 μέτρα, είναι πολύ δύσκολο το να ακολουθήσουμε ακριβώς την πορεία. Γιατί συμβάλλουν πολλές άλλες συχνότητες τριγύρω. Οπότε τι θέλουμε, να την κόβουμε και να ξαναμπαίνουμε. Να επαληθεύουμε κάθε φορά ότι βρισκόμαστε στη σωστή γραμμή εκπομπής. Και πιθανόν αυτό που λες, ότι δεν έσκαβα και δεν έβρισκα τίποτα, να ήταν μια διαφορετική, ένα παρακλάδι της έντονης
γραμμής και να ακολουθήσεις εκείνη. Αν κάνεις αυτή την τεχνική που σου λέω, θα δεις ότι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και θα καταλαβαίνεις την πορεία χωρίς να χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Δηλαδή να κάνεις αυτό που είπες, ότι ακολουθάω τη βέργα και μου κάνει αυτό και πάω. Θα δεις μετά, όταν θα μάθεις και θα έχεις την εμπειρία, όταν διακόβουμε την γραμμή εκπομπής, θα καταλαβαίνεις ότι θα σε βγάζει εκτός στόχου και δεν θα χρειάζεται να κάνεις αυτή τη διαδικασία. Θα μπορεί να την κάνεις και πιο σύντομα δηλαδή. Εγώ πολλές φορές δεν την κάνω αυτή. Γιατί πλέον καταλαβαίνω την ένταση του σήματος. Επίσης, όταν υπάρχει πραγματικός στόχος, θα δείτε ότι στη βέργα και στα χέρια σας υπάρχει παλμός. Το έχετε προσέξει αυτό, έχετε πιάσει στόχο που να έχετε τάψει εσείς κάτι. Αισθάνεστε τη θερμοκρασία. Σε το τρίμα σε καταλαβαίνω σαν να πάει κάποιος. Αυτό. Στη βέργα. Αυτό. Στη βέργα αυτό το που είναι καταλαβαίνω. Στη βέργα αυτό το παραμένω. Σαν να πω το να πάει κάποιος. Σε μια σχέση δύναμη. Ότι είναι μπροστά. Ξέρω δεν είναι πίσω. Με φάγω αέκο. Ναι, ναι. Θα βλέπεις την έλεξη. Αυτό θα το ρωτή. Ναι. Να σε ρωτώ ο Γιάννης. Καλησπέρα. Κοντασμόνος πήγαμε λίγο. Γεια σου, Γιάννη. Αυτό που λες ότι μου τρέμει, ας πούμε, αυτό είναι σαν κάτι σαν δόνηση. Αυτή η δόνηση είναι, ακριβώς αυτό. Την έχω νιώσει δύο φορές, ας πούμε, όσες φορές έχω πει, δύο φορές έχω νιώσει αυτή η δόνηση. Γιατί δύο φορές μπορεί να μπήκες... Δύο φορές μπορεί να μπήκες στη γραμμή εκπομπής τη σωστή. Κοίταξε, ο Χριστός έξω, μην περιμένεις όταν βγεις έξω και παντού να βλέπεις στόχους. Έτσι, είναι ψήλη σάχυρα αυτό που ψάχνουμε. Ένα χόμπι είναι. Λέμε, μάθε σωστή τεχνική ότι αν είναι το τυχερό σου να βρεθεί σε ένα σημείο που υπάρχει κάτι, να μπορεί να το ανοιχνεύσει. Δεν σημαίνει όμω ότι όπου πα θα βρει στόχου, γιατί πολλοί έχουν καταδείξει γραφική τώρα. Όπου πηγαίνουν να λένε εδώ έχει 5 κιβώτια, εδώ έχει 3 κιβώτια, εδώ έχει 15 κιβώτια. Μακάρι να υπήρχαν αυτά. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Είναι πολύ λίγοι στόχοι και σίγουρα δεν είναι πολλά κιβώτια που ακούγονται. Έτσι, άκουγα τώρα προχτές μια ιστορία για 5 κιβώτια σαν παόλα. Και λες, αυτό είναι ο προπολογισμός του κράτους, δηλαδή ποιος κουβαλάει κάτι τέτοιο. Οι Άγγλοι μας χαρίζανε λίρες με τα τσουβάλια. Οι Άγγλοι δώσανε λίρες στην Ελλάδα με μορφή δανείου, καταγεγραμμένες πώς ήταν, μέχρι την τελευταία. Ναι, κάποιες κλαπήκανε, κάποιες λαπηθήκανε, κάποιες κρυπτήκανε, ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Και έχει αποδειχτεί η ιστορία με τα ευρεθέντα που έχουν εμφανιστεί στο φως. Αλλά δεν υπάρχουν τόσο πολλοί στόχοι. Α πούμε ότι παλιά δεν χρησιμοποιούσαν τράπεζες όπως και τώρα. Ο κάθε ένας αποθήκευε τα λίγα χρήματα που είχε στο σπίτι του, στο χωράφι του, στις αποθήκες του, τα άκρυβε για να μπορεί να τα έχει εύκολα πρόσβαση αν τα χρειαστεί. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε βρει αποκρύψεις σε σπίτια παλιά εγκαταλειμμένα 20, 30, 10, 5 κομμάτια και σε σημεία κουλά. Να είναι χτισμένα σε τείχους, σε πρεβάζια, σε παράθυρα, σε τζάκια, σε όπου μπορείς να φανταστείς. Ο καθένας έφτιαξε τη δικιά του κρύπτη να προστατέψει την περιουσία του. Αυτά ναι υπάρχουν και θα υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα. Και σίγουρα λέμε και το έχω δει πολλές φορές ότι τα παλιά σπίτια και τα χωριά κρύβουν εκπλήξεις. Τα βουνά είναι jackpot. Αν σου τύχει. Και να βρεις το κυβότιο που ψάχνανε 100 χρόνια τώρα ψάχνουν όλοι χρυσό. Δεν ξέρεις τι έχει μείνει από όλα αυτά. Και αν υπάρχουν, και ένας που το ξέρει ότι υπάρχουν, δεν καλεί εσένα, δεν το λέει εσένα. Πάει, μόνος του καταφέρνει, απλά πράγματα. Ναι, ενώ αν υπάρχουν, μιλάμε για τις μεγάλες ποσότητες που λένε. Εγώ έχω πολλές αμφισβητήσεις για τις τεράστιες ποσότητες που λένε. Δηλαδή, πέσανε 15 βαρέλια λίρες, πέσανε μπαούλα. Εγώ έχω πολλές αμφισβητήσεις γι' αυτό, γιατί η ιστορία δεν συμπίπτει με αυτές τις αναφορές. Δεν συμπίπτει. Αν κάποιος λίγο διαβάσει τις ιστορίες, εδώ άκουγα για το θησαυρό του Βελουχιώτη τώρα. Και έχουμε κάνει και βίντεο, μας πήγανε σε σημείο που λέει και ο Βελουχιώτης. Και λέει, πάμε να το κάνουμε, δεν πειράζει. Έτσι, άλλως εμείς. Και μας λέγανε ιστορία του Βελουχιώτη που δεν είχαν να φάνε, τρώγανε ρίζες, ας πούμε. Δεν είχαν να πάρουν όπλα, σκοτώνανε για να πάρουν όπλα. Και σου λέει ο θησαυρός του Βελουχιώτη. Και λέω, εντάξει, okay. Αφού εσύ θες να πιστεύεις ότι ο Βελουχιώτης είχε τέτοιο τεράστιο θησαυρό, οκ. Okay. Πουθενά και καταγεγραμμένο αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει ιστορικά πουθενά αυτό. Αλλά ίσως να ξέρουν κάτι περισσότερο από την ιστορία που ξέρουμε εμείς κάποιοι. Οκ, okay, και αυτό είναι δεκτό. Αλλά η ιστορία λέει ότι ειδικά οι αριστεροί δεν είχαν να φάνε. Για τους αγωνιστές, λέω, και αυτούς εδώ που ήταν στο Κολωνάκι και κάνανε πάρτι με τους Γερμανούς. Έτσι, γιατί το φαινόμενο αυτό που έγινε στην Ελλάδα υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Κερδίσανε τον πόλεμο οι αριστεροί και τον παραδώσανε στους δεξιούς που είχαν χάσει.
Απίστευτα πράγματα. Γιατί πάντα οι Έλληνες ήταν συνωμοτικοί και προοδοτικοί και ποτέ δεν βρίσκανε άκρη μεταξύ τους και πάντα φαγωνόντουσαν. Οπότε δεν υπάρχουν αυτοί οι στόχοι και όλα αυτά που λένε, κατά την προσωπική μου άποψη. Εγώ τόσα χρόνια στα βουνά δεν έχω βρει ποτέ 15 κυβότια με λίρες. Δεν έχω ακούσει κάποιον άλλο να τα έχει βρει εκτός από φήμες και βλακίες που λένε για άτομα, ας πούμε, ότι έχουν βρει 15 κυβότια λίρες και δεν έχουν να φάνε. Πώς γίνεται τώρα αυτό, τα χάσαν. Κάποιος τα πήρε, τους κορόιδεψε κάποιος. Και τέτοιες βλακίες, ας πούμε, που ακούγονται. Σε αυτό το χόμπι πρέπει να είστε αντικειμενικοί και να κοσκινίζετε το κάθε τι που σας λένε. Και όπως σας είπα και πριν, κάποιος που ξέρει το που υπάρχει θησαυρός πάει μόνος του και τον παίρνει. Δεν φωνάζει ούτε εσένα, ούτε εμένα, ούτε κανένα. Παίρνει ένα κασμά, το βάζει στην πλάτη και πάει και τα παίρνει. Δεν έχει κασμά, δεν ξέρει το οποίο σημείο. Πάει και παίρνει έναν ανοιχτή, δίνει 500 ευρώ, αφού έχει μια σίγουρη δουλειά, παίρνει 500, 300, 200 χίλια, παίρνει έναν ανοιχτή και πάει και το κάνει. Γιατί να φωνάξει εσένα, εμένα, τον άλλον, απλά πράγματα. Να το πάρουμε λίγο πιο απλά. Έχουμε ένα χρυσό αντικείμενο θαμμένο στο έδαφος. Εντάξει. Εκπέμπει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο ιονισμό γύρω από το σώμα. Όμως, συμβάλλουν και άλλα στοιχεία όταν είναι κάτι θαμμένο. Έτσι δεν είναι. Είναι το χώμα, είναι τα μεταλλεύματα που υπάρχουν γύρω, οι συνθήκες που υπάρχουν γύρω, η υγρασία, η θερμοκρασία. Οπότε έχουμε μια κύρια εκπομπή και ίσως τα άλλα σώματα που βρίσκονται γύρω να εκπέμπουν δίπλα σε αυτό το σώμα και μια διαφορετική εκπομπή. Παραπλήσια με αυτήν. Και λέμε τώρα, ακολουθώντας τη γραμμή, δηλαδή μπορεί στα 100 μέτρα, στα 50 μέτρα, στα 20 μέτρα, στα 5 μέτρα, να υπάρχουν οι συνθήκες τέτοιες που φτιάχνουν παρόμοιες γραμμές εκπομπών. Που μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα και διαστητικά λαμβάνουμε και άλλα σήματα. Τι λέμε, αν σπάμε την έντονη γραμμή του κύριου αντικειμένου που έχουμε εντοπίσει από την αρχή, αρχίζουμε και την ακολουθούμε. Υπάρχει περίπτωση να μας βγάλει κάποια διαφορετική εκπομπή σε ένα άλλο σημείο. Και λέμε να σπάμε τη γραμμή εκπομπής, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ακολουθάμε αυτή που ξεκινήσαμε από την αρχή και δεν πάμε σε μια άλλη. Έγινε κατανόητο ή δεν το λέω σωστά, δεν το καταλαβαίνετε. Μπορείτε λίγο να το ξαναπείτε αυτό με τη γραμμή, κάπου το έχασα λίγο το τέλος δηλαδή. Λέμε ότι έχουμε, όταν υπάρχει κάτι θαμμένο στο έδαφος, δεν είναι μόνο το εκπομπή. Έτσι. Υπάρχουν λόγω συνδικών τριγύρω, υπάρχουν και άλλες εκπομπές. Προβαλτζόμαστε από εκπομπές. Έχουμε μία γραμμή εκπομπής. Λέω, όταν ξεκινάμε την έρευνα, είμαστε συγκεντρωμένοι, είμαστε σε θέση αναζήτηση, συντονισμένος ο δέχτης μαζί με τον λαβοσκοπικό να βρούμε αυτή την ασθενές γραμμή. Όταν δουλεύουμε και αρχίσουμε και προχωράμε, σίγουρα κάπου χάνουμε τον συντονισμό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε συγκεντρωμένοι στα 800 μέτρα και να τα προχωράμε και να είμαστε κλειδωμένοι εκεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί το μυαλό μας δεν έχει εκπαιδευτεί για κάτι τέτοιο. Οπότε τι λέμε, από τη στιγμή που ξεκινάμε τη διαδικασία της έρευνας και προχωράμε στο βουνό, φανταστείτε ότι δεν έχουμε τις ιδανικότερες συνθήκες, δεν είμαστε σε μια ευθεία και βάζουμε αυτόματο πιλότο και πάμε, ανεβαίνουμε, σκαρβαλώνουμε, ώσπου να βρούμε το σημείο 0. Εκεί λοιπόν ο δέχτης κάπου αποσυντονίζεται. Γιατί κάνει και άλλες δραστηριότητες. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να κάνει 15 δραστηριότητες, να τρέχει, να προχωράει, να μιλάει, να σκέφτεται και να μην το χάσει κάπου. Για να μην μας μπερδέψει λοιπόν μια διαφορετική γραμμή εκπομπής, πρέπει να σπάμε τη γραμμή εκπομπής να βλέπουμε την ίδια ένταση σήματος που πήραμε από την αρχή να την έχουμε μέχρι το τέλος. Να μην αλλάξει. Όταν θα αλλάξει και δούμε κάτι διαφορετικό στο λαβοσκοπικό όργανο, τότε σημαίνει ότι χάσαμε τη γραμμή εκπομπής. Γι' αυτό εδώ ακολουθούμε και τον παλμό, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Θερμοκρασία στα χέρια μας, να αυξάνει τη θερμοκρασία όσο πλησιάζουμε και να νιώθουμε σαν το χτύπο της καρδιάς πάνω στο χέρι μας. Τότε είναι στόχος. Είναι η σωστή γραμμή εκπομπής. Και αυτό προκαλεί κούραση στον οργανισμό, γιατί έρχεται μια συνεχόμενη γραμμή η ίδια εκπομπής. Γι' αυτό νιώθουμε τον παλμό στα χέρια μας. Επειδή το σώμα μας πλέον αρχίζει και κουράζεται από τη συνεχόμενη δόνηση της ίδιας συχνότητας. Είναι αντίδραση του οργανισμού αυτό το πράγμα. Κατανοητό. Ευχαριστώ. Ναι, τώρα από
εγώ και για μένα δεν είναι πολύ εύκολο να κάνω ένα σεμινάριο και να δίνω με τόσο κατανοητό τρόπο τα πάντα, γιατί και εγώ πρέπει να τα σκεφτώ λιγάκι, γιατί είναι χιλιάδες πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Αν κάτι δεν καταλαβαίνω, το ρωτάτε, το ξαναλέμε, το ξαναλέμε πάλι. Να αυξάνεται το βάρος του, ακριβώς. Να αυξηθεί το βάρος του, να πέσει ακόμα πιο κάτω, να το καταλαβαίνω, να έχει ιδέα. Σωστό. Θα πάμε στη σωστή απάντηση. Σωστότατα. Όταν θα νιώσεις την έλξη, ναι, του εκκρεμές. Τότε θα κάνω. Τότε θα κάνεις και την ερώτηση. Τότε θα κάνω την ερώτηση. Τότε είναι ο πλήρης συντονισμός με εσένα και το ερωτοσκοπικό σου όργανο. Είπαμε ότι τα κρυσταλλικά εκκρεμές είναι πολύ καλά για ερωτήσεις-απαντήσεις, γι' αυτό είναι και ελαφριά, να παίρνουν γρήγορα αντιδράσεις, γι' αυτό δεν είναι και κατάλληλα για έξω στον περιβάλλον χώρο, γιατί ο αέρας και οι συνθήκες της ατμόσφαιρας δεν το κάνουν να λειτουργεί σωστά. Και γι' αυτό θα δεις ότι τα μεταλλικά προσπαθούμε να είναι οι κατασκευές πιο βαριές, για να μην επηρεάζονται από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Σπύρωση. Ερώτηση. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις, αλλά είναι εκτός θέματος. Δεν πειράζει. Γενικά τώρα, εμένα οι παίχτες είναι, όπως έχετε δει και σε κάποια βίντεο, είναι υψηλές. Αν έχετε καταλάβατε ποιες είναι οι αφροδίτικοι. Ναι, ναι, γνωρίζω. Είναι αντίναμη στο χέρι, παίζει ρόλο. Δηλαδή, είναι, πιάνετε σαν στυλό, για παράδειγμα. Ναι. Όσο... αυτό, δηλαδή, πώς με την εμπειρία σας. Τι είναι καλύτερο τώρα στα πρώτα βήματα που είμαι εγώ, να είναι χοντρή ή να είναι ψηλή, τι πιστεύετε, ή δεν έχει να κάνει με την εμπειρία ή με το σωματότυπο ή με κάτι άλλο? Εγώ σε νέος χειριστής προτιμώ τις ψηλές βέργες, γιατί είναι πιο ευαίσθητες και θα μπορείς να καταλαβαίνεις καλύτερα τα σήματα. Όσο πιο πολύ αποκτείται η εμπειρία σου, μπορείς να πας και σε χοντρότερες βέργες. Γι' αυτό, αν θα έχεις προσέξει, οι ακριβές βέργες, οι μονές είναι χοντρές πολύ λαβές. Πιο χοντρές και από τις ελικόνες. Όσο γίνεται πιο χοντρές. Για να απομονώνουμε τα μικρά σήματα. Να μην έχουμε έλξη μεγάλη στα πολύ μικρά σήματα. Αλλά αυτό δεν είναι καλό για νέους χειριστές. Γιατί ο νέος χειριστής δεν θα μάθει τις αντιδράσεις που κάνει ακόμα και σε μικρούς στόχους. Είναι πολύ καλή επιλογή για ψηλές βαριές. Ο Δωμάς, ας πούμε, που δουλεύει 4 χρόνια, δεν του πρότεινε ποτέ να πάρει ψηλή βέργα. Γιατί έχει την εμπειρία, έχει δουλέψει και καταλαβαίνει ακόμα και τα πιο μικρά σήματα. Στη ραδοσκοπία δεν γίνεται να φτάσει στο πανεπιστήμιο αν δεν περάσει το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Δεν γίνεται να παραβλέψει βήματα. Πρέπει να τα πας με σειρά. Και λέμε ότι η αρχή είναι διπλές και ψηλές βέργες. Και μετά αυξάνεται όσο θέλει ο χειριστής. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις αλλάξει βέργες. Εγώ τις ελικόνες ακόμα, τις αφροδίτες ακόμα τις δουλεύω. Και μια χαρά τις δουλεύω. Εξαρτάται από τη δουλειά που θέλω να πάω, γιατί μακάρι να ήταν στόχοι τόσο ογκώδεις που να θέλουμε να απορρίψουμε και τις 5 και τις 10 λίρες. Οπότε μια χαρά δεν θα χρειαστεί ποτέ να τις αλλάξει. Ωραία, ωραία, ωραία. Άλλη ερώτηση. Να κάνετε κάθε ερώτηση που θέλετε και να μην σκέφτεστε αν είναι χάζι ή έξυπνοι. Στην ραδοσκοπία δεν υπάρχουν χάζιες ερωτήσεις. Αυτός που θέλει να μάθει μπορεί να ρωτήσει ό,τι θέλει. Το καλό θα ήταν να είχαμε και κοντά να κάναμε και μια ενεργειακή ρύθμιση, να βλέπατε την τεράστια διαφορά που θα έχετε μετά στον χειρισμό. Δεν θα το πιστεύετε αυτό που θα συμβεί. Τα παιδιά που κάνανε στο προηγούμενο σεμινάριο που είναι μαζί μας, μπορούν να σας πούνε την εμπειρία τους ήδη. Τη διαφορά που υπάρχει. Αυτό που γίνεται, πρέπει να έρθουμε εκεί πέρα, υπάρχει τρόπος, δηλαδή κάποιο μηχάνημα ή... Ναι, υπάρχουν δύο τρόποι. Ένα είναι ο χειροκίνητος με κάποια όργανα, μια πυθαγόρια μέθοδο και μετά υπάρχει και μηχάνημα για τη συχνότητα. Ελάτε, αξίζει πραγματικά. Κάποια στιγμή που θα είστε Αθήνα, ελάτε να το κάνετε. Το έχετε μέσα στο πακέτο σας, δεν πληρώνετε κάτι, αλλά θα σας έλεγα ότι αξίζει πραγματικά να το κάνετε. Αξίζει να κάνετε αυτό το ταξίδι. Πόση ώρα διαρκεί περίπου αυτό? Θα υπολογίσει το μυαλό σου μια ώρα.
Γιατί ώσπου να τα πούμε λίγο, να κάνουμε τον ένα συντονισμό με τον άλλον, δεν είναι ότι μια ώρα θα σου κάνω ρύθμιση. Θέλω να έχει μια ώρα χρόνο κενό. Θα πρέπει να το κάνετε, παιδιά. Θα δείτε τεράστια διαφορά και θα σα γεμίσει τα κενά που τώρα μπορεί να μην μπορείτε να τα εκφράσετε πάνω κατά την έρευνα, να συμβαίνουν πράγματα που τώρα δεν μπορείτε να τα σκεφτείτε ή να τα εκφράσετε. Θα σας τα λύσει αυτά και θα ενώσει εσάς με το λαθοσκοπικό όργανο. Εκπληκτικό αυτό που θα συμβεί. Δεν θα πιστεύετε στις δυνατότητές σας μετά. Και δεν μιλάμε μόνο για τη λαθοσκοπία, γιατί η λαθοσκοπία σας είπα ότι είναι και πνευματικό κομμάτι. Θα δείτε πράγματα στη ζωή σας και θα έλκονται καταστάσεις που δεν φαντάζεστε. Ακόμα και στην προσωπική σας ζωή. Ακόμα και στο θέμα της υγείας σας. Ακόμα και στο πνεύμα σας, στη συγκέντρωσή σας, στην ενέργειά σας, θα δείτε πράγματα και θα παρατηρήσετε τον εαυτό σας, θα είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Και αν είστε θαυματοποιητά, θα το κάνουμε και τεστ να το δείτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα ρυθμιζόμαστε τα σύνορα και θα μου λέγατε αύριο πώς νιώθετε. Θα δείτε πόσο τεράστια διαφορά διαπήθεια. Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να το κάνετε αυτό το ταξίδι και θα το κάνετε. Αργά ή γρήγορα να το κάνετε. Όποτε και να μου πείτε, μία μέρα πριν, να μείνει με ταξίδι, θα το κάνουμε. Δεν είναι κάτι. Ωραία. Τι λέει, παιδιά, πώς πάμε? Καλά, ωραία, ωραία. Γεννήθηκε καμιά ερώτηση, πώς πήγαν οι ρυθμίσεις, εντάξει, όλα το μπλε. Πολύ καλά, πρέπει να το ξανακάνουμε, να κανονίσουμε. Εννοείται. Ναι, τώρα έχουμε να κάνουμε και έξω. Απλώς έγινε λίγο μπάχαλο το πρόγραμμα και τρέχαμε σε 8.000 σημεία. Τώρα έχουμε και το έξω. Τι λέει στο ρυθμίσεις, για πες για τις ρυθμίσεις. Αυτό είναι πολύ καλή ρυθμίση, τι να σου πω. Άλλος άνθρωπος. Ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι. Ναι, και εγώ νομίζω δουλεύει ακόμα. Και δουλεύει και θα δουλεύει και για πολύ και θα κάνουμε τώρα και κάτι πολύ εξειδικευμένο. Στην επόμενη φάση. Σας ετοιμάζω και μια έκπληξη πιο δυνατή ακόμα. Σε ρύθμιση πάνω. Αλλά σιγά σιγά γιατί είπαμε ότι αυτά πρέπει να γίνονται και με έναν τρόπο τέτοιον που θα ωφελούν. Όχι να προκαλούν βλάβη. Yeah, γι' αυτό θέλει και λίγο προσοχή στον τρόπο και στην ένταση που το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μπράβο. Ωραία. Τέλος και τα Viagra, να ξέρεις ότι επηρεάζει και σε αυτό. Όποιος παίρνει Viagra θα το σταματήσει. Εγώ δεν παίρνω. Δεν παίρνει. Θα πάρεις τώρα. Θα πάρεις. Κάποια ερώτηση και οι παλιοί μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και τα προηγούμενα παιδιά σε σεμινάρια και τα παιδιά που μπήκανε τώρα, όποια ερώτηση θέλετε, την αναλύουμε εδώ. Θωμά, γεννήθηκε καμιά... Όχι, Σπύρο. Εγώ είμαι εντάξει. Τι λέει, τόσο καλά τα πάω. Τι γίνει σε αυτά τα σεμινάρια, τόσο καλά να λέω. Και τις, δεν θέλω μόνο τις σοβαρές, θέλω και τις απλές, γιατί καμιά φορά το μυστικό κρύβεται στην πιο απλή ερώτηση που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή κάτι που το θεωρείς χαζομάρα και λεπτομέρεια μπορεί να είναι πιο σοβαρό πράγμα. Οπότε καλό είναι να το λύσουμε... Σίγουρα, αυτή η ερώτηση δεν υπάρχει ποτέ, αλλά εντάξει. Γενικά αυτό που θέλω να σας πω και, και στην αρχή του σεμιναρίου είναι να προσέχετε πάρα πολύ αυτούς που έχετε δίπλα σας και με αυτούς που κάνετε αυτό το χόμπι. Εγώ το έχω πει και στο προηγούμενο σεμινάριο ότι αυτό το χόμπι είναι λίγο μοναχικό. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιους που θα ταιριάζει απόλυτα μαζί τους. Εμείς είμαστε κοντά 2 δεκαετίες και βάλε που κάνουμε αυτό το χόμπι και τα άτομα που είναι δίπλα μας είναι πολύ μετρημένα. Έρχονται πολύ λίγα άτομα γιατί δεν ταιριάζουμε με όλους. Και δεν είναι ότι δεν ταιριάζουμε, δεν είναι καλά παιδιά ή δεν είμαστε καλοί φίλοι. Δεν ταιριάζουμε στην έρευνα γιατί μας δημιουργούν πρόβλημα ο ένας και εμείς δημιουργούμε σε αυτούς και αυτοί σε εμάς. Πολλές φορές. Παρόλο που έχουμε την καλή διάθεση, είναι καλά παιδιά, είναι, δεν ταιριάζει η συχνότητά μας. Γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν τις σκέψεις τους, δεν μπορούν να ελέγξουν τις επιθυμίες τους και αυτό μας κάνει να κάνουμε όλους λάθος. Και προσπαθούμε αυτοί που έρχονται κοντά μας να είναι πολύ καλά συντονισμένοι κοντά στα δικά μας δεδομένα. Γι' αυτό λέω ότι θέλει λίγο προσοχή το ποιοι θα είναι μαζί σας. Και σίγουρα όχι μπουλούκι, έτσι, σε καμία περίπτωση. Πήγαμε σε μια έρευνα τώρα πριν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το οποίο
βρεθήκαμε σε έναν χώρο, ένα βοσκοτόπι, το οποίο χωρίς να ξέρουμε τίποτα, μας είπε κάποιος μπάρμπας εκεί ότι πριν πολλά χρόνια ήταν τρεις εκκλησίες εκεί και τις γκρεμίσανε τελικά. Εμείς υποψιαζόμαστε πάντα που υπάρχει εκκλησία, εξοπλίσει και τέτοια, από κάτω είναι αρχαιολογικός χώρος και πάντα αυτό συμβαίνει παντού, ας πούμε. Και λέμε, ρε, εσείς δεν πάνε να δούμε, αφού είχαμε κάνει την έρευνά μας, είχαμε τελειώσει, λέμε, πάμε ένα καφεδάκι εκεί να δούμε λίγο το χώρο. Και πηγαίνοντας εκεί, λοιπόν, καταλαβαίναμε αμέσως, τα βρήκαμε τα παλιά χτίσματα, φανταστείτε ότι φαίνονταν από κάτι πέτρες κανένα μνημόνο, το πόσο ενεργειακό ήταν αυτό το σημείο. Για να καταλάβετε που δεν είναι τυχαίο τίποτα στην αρχαιότητα που χτίζανε ακόμα και τους ναούς. Δηλαδή, είχαν φτιάξει ένα τρίγωνο με τους ναούς που υπήρχαν στους περασμένους αιώνες και από πάνω πήγανε και χτίσανε κάτι εκκλησίες. Οι οποίες δεν λειτουργήσανε ποτέ μόνο και μόνο για να καταστρέψουν και να βεβαιώσουν τους χώρους τους αρχαίους ελληνικούς. Αλλά το πόσο έντονα αισθανθήκαμε αυτές τις ενέργειες που υπήρχαν στον χώρο. Απίστευτο, παιδιά. Και δεν βάλαμε όργανα κάτι, γιατί ήταν αρχαιολογικός χώρος, το καταλάβαμε. Οδηγηθήκαμε με τις ενέργειες πάνω στα σημεία που βρισκόντουσαν οι αρχαίοι ναοί. Απίστευτο. Χωρίς δραδοσκοπικά, χωρίς τίποτα. Απλώς πήγαμε σε αυτές τις κατευθύνσεις. Σε μια τεράστια έκταση, έτσι. Δεν φαινόταν με το μάτι κάτι. Φτάσαμε, ας πούμε, στα 3 μέτρα για να καταλάβουμε ότι εδώ είναι ο ένας ή ο άλλος ναός στην αρχαιότητα που ήταν. Ούτε ταμπέλες για αρχαιολογικό χώρο, τίποτα. Ξέρετε, τα γνωστά που έχουν καταστρέψει τα πάντα. Αυτό λέει το πόσο σημαντικό είναι όταν βρισκόμαστε σε έναν εξωτερικό χώρο να κάνουμε μια έρευνα, να ελέγχουμε και να καταλαβαίνουμε, να συνδεόμαστε με το χώρο που βρισκόμαστε, να γινόμαστε ένα. Να δουλεύουμε στην ίδια συχνότητα που είναι το περιβάλλον. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό. Και αυτό γίνεται μόνο με την ηρεμία και το κενό νου. Χωρίς σκέψεις. Ο συντονισμός, να ξέρετε, γίνεται χωρίς σκέψη. Όταν υπάρχει σκέψη, δεν υπάρχει συντονισμός, υπάρχει άπειρος συντονισμός. Πρέπει να σταματήσει το μυαλό μας να παράγει εικόνες. Να προβάλλει εικόνες, σκέψεις, συναισθήματα. Εκεί γινόμαστε φύση, τέλος. Τότε θα γίνουμε πολύ καλοί ερευνητές και πολύ καλοί ραδοσκόποι. Και θα λαμβάνουμε τα σωστά σήματα. Ένα κάδρο είναι μπροστά μας, ένα καμβάς. Με ένα τοπίο ζωγραφισμένο. Μέσα σε αυτό το τοπίο πρέπει να βρούμε τη γραμμή εκπομπή που μας ενδιαφέρει. Ή το ερέθισμα που μας ενδιαφέρει. Και αυτό γίνεται μόνο όταν συντονιστούμε. Γίνουμε ένα με το χώρο. Και η ηρεμία είναι το μεγαλύτερο συστατικό για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Η ηρεμία ψυχής και μυαλού, έτσι. Οι παλιοί δοκιμάσατε καθόλου τεχνικές, βγήκατε έξω να πειραματιστείτε, κάνατε πράγματα. Βρήκατε καθόλου χρόνο. Κάποια άλλη ερώτηση στα άλλα παιδιά από ραδοσκοπία και τέτοια. Αμέ. Είναι καλό, κάτω. Είναι πολύ καλή τεχνική, δηλαδή, αν σε βοηθάει να το κάνεις.
Θα βρείτε πολλά τέτοια τέμπο δικά σας. Το αυτό που πρέπει να προσέξετε πολύ είναι να είστε αντικειμενικοί. Δηλαδή, αν κούναγε το δάχτυλό σου και έπαιρνε μπροστά το κρεμές και δεν έβρισκε στόχο, αυτό που είχε βάλει, υπάρχει πρόβλημα. Σημαίνει ότι κάτι η σκέψη σου μπερδεύεται. Όταν όμως σου βγάζει τη γραμμή εκπομπή σωστά, σημαίνει ότι είναι ένα τρίκ του οργανισμού σου, του σώματός σου, του υποσυνείδητός σου, να ενεργοποιεί τη συχνότητά σου να τη μεταφέρει πάνω στο ραχοσκοπικό όργανο. Δεν είναι κακό, άλλοι το κάνουν με τη σκέψη, άλλοι το κάνουν με την αναπνοή, άλλοι το κάνουν με συνέστημα. Είναι, δεν είναι καθόλου κακό. Για σκεφτείτε τίποτα να συζητήσουμε. Τι διάλογο, όλα τα έχω λύσει. Θα κλάψουν τα βουνά κυλίδες. Είδε τι λέει ο Μήκος, λέει θα κλάψουν τα βουνά κυλίδες. Δεν θα αφήσετε τίποτα όρθιο. Αφήστε και τίποτα να βρούμε εμείς. Ναι, γιατί και αυτοί που πάνε βρίσκονται. Τους βλέπω και γελάω. Τους βλέπω και γελάω. Άστο. Βλέπω κάτι νούμερα εκεί που βγαίνουν στα βουνά και ψάχνουν και γελάω πολύ. Και όχι γιατί σχολεύω, γιατί θέλουν να μάθουν. Δηλαδή είναι. Είναι αυτό ρε παιδί μου, παλιό γάτα δεν μαθαίνει ο βηματισμό. Τέλος. Του κάραβα σε αυτό το μυαλό του, αυτό είναι τέλος. Και αν μην βρίσκει τίποτα. Αυτό λέει είναι αυτό το σωστό. Αν έβρισκε, τον χειροκροτώ. Αλλά δεν βρίσκουν, αυτό είναι το κακό. Όχι. Ήρθε ένας γέρος της προάλλης πάλι στο μαγαζί με αυτούς τους γέρους θέλουν να τους κλειδώσουμε μέσα στη σπίτι, δεν είναι να βγαίνουν έξω. Μας τρέλανε φίλε, μας τρέλανε τον εγκέφαλο. Βρίσκει τα πάντα, τα βρίσκει όλα από μακριά από χάρτες, τα πάντα, την ιστορία τους, πότε θαυτήκανε, τι κάνανε. Του λέω πήγες καμιά φορά να σκάψεις να δεις όλα αυτά. Μου λέει πήγα κανένα δύο φορές αλλά δεν βρήκα τίποτα. Τι να πω τώρα, δηλαδή μόνος του δίνει την απάντηση. Αλλά τα βρίσκει από μακριά. Κοντά δεν μπορεί να τα βρει, λέει. Μέχρι την ιστορία μου λέγε. Πότε θαυτήκανε, ποιος τα άναψε. Του λέω πήγες όλα αυτά που βρήκες, ένα από όλα αυτά να πάει να το πάρεις. Λέει πήγα κανένα δύο φορές, λέει, αλλά δεν μπορούσα να τα βρω. Λέει, του λέω πώς θα εντοπίσεις τότε. Λέει, από μακριά θα εντοπίζω. Τι εννοεί, παίρνει τη γη, βάζει ένα μέσα από πάνω και λέει κάπως στη γη υπάρχει στόχος. Μετά, δεν είπα πάει στην Αυστραλία. Στη Γερμανία, πού να πας. Κάπως έτσι δηλαδή το κατάλαβα. Είναι αυτά που σας έλεγα στο προηγούμενο μάθημα, ότι τυπώνουν κάτι εκτάσεις από το δορυφόρο, που είναι αδύνατο μετά να πας εκεί και να εστιάσεις το που βρίσκεται. Γιατί όταν πάρεις μια μεγάλη έκταση, πάρεις μια δορυφορική εικόνα της μισής Ελλάδος και βάλεις το εκρεμές, μια μικρή κίνηση που θα κάνει το εκρεμές, μπορεί να πιάνει μια έκταση χιλιάδων χιλιόμετρων. Πού θα πας εκεί πέρα, πού θα βρεις το σημείο να το ψάξεις. Δηλαδή μπορεί να πας στα Τρέκαλα, και να σε σιλάρισα, ξέρω εγώ. Γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι όταν δουλεύουμε από μεγαλύτερες έρευνες με εστιάζουμε. Θέλουμε, ας πούμε, να ψάξουμε σε ένα χωριό που έχει ένα εγκατελειμμένο σπίτι, ξέρω εγώ. Να ψάξουμε στο σπίτι. Μπα ψάχνουμε το ρηπορικά από το υπερπέρα. Αν ήταν έτσι, θα καθόμαστε να ανοίγαμε ένα χάρτη της Ελλάδος, θα βάζαμε ένα κρέμα πάνω και λέμε τα πάρουμε όλα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και λέμε ότι από μακριά είναι ενδείξεις, δεν είναι δεδομένα. Τα δεδομένα έρχονται από κοντά, στη φυσική έρευνα. Μόνο ενδείξει, τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή και εμεί όταν ξεκινάμε μια έρευνα, λέμε ρε παιδί μου, έχουμε αυτή την πληροφορία. Α τα βάλουμε κάτω, να δούμε, έχουμε και κάποια ένδειξη. Έτσι και να μα τονώσει και το δικό μα. Ότι εκεί που πάμε κάτι λαμβάνουμε. Και πράγματι, όσε φορέ το έχουμε ξεκινήσει και το έχουμε κάνει, έχουμε πάρει τι απαντήσει και ξέρουμε αν εκεί που θα πάμε θα βρούμε κάτι, δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον ή δεν υπάρχει. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάτω από την πέτρα την τάδε βρίσκονται 15 κομμάτια. Ένα διπλωμένο νόμισμα, ένα φυσίκι και ένα. Δεν γίνεται να το κάνω αυτό το πράγμα. Μακάρι να είχα αυτή τη δυνατότητα. Και πιστεύω ότι δεν μπορεί και κανένας να το κάνει αυτό γιατί όλοι αυτοί που λένε ότι το κάνουν τόσο εύστοχα θα είχαν γίνει πλούσιοι. Και από ό,τι βλέπω οι περισσότεροι δεν έχουν τσιγάρα, δεν μπορούν να ταξιδέψουν με τόσο χωριό τους. Άρα και δεν είναι. Γιατί ξέρεις, το να λέει κάποιος κάτι με λόγια είναι πολύ εύκολα. Και εγώ μπορώ να πω ότι έχω τα λεφτά του Νάση. Είμαι συνέτερος με το Βαρτελογιάννη. Είμαι. Θα πρέπει να έχω και τα αντίστοιχα από πίσω μου για να τα πιστοποιήσω όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι πολύ προσοχή σε όλους αυτούς που έρχονται και σας λένε διάφορα για πληροφορίες, για έρευνες, για. Είναι ειδικοί, δεν είναι ειδικοί. Εξετάστε το ιστορικό του. Ποιος είναι. Τι έχει από πίσω του. Δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να λέει ερευνητής και. Να είναι, ξέρω εγώ, στη λαϊκή. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
Δεν γίνεται, γιατί υποτίθεται ότι ένας πετυχημένος ερευνητής δεν χρειάζεται να δουλεύει στη λαϊκή, ούτε εσύ το δόμο. Ούτε να μεταφέρει delivery. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άραγε, ναι, το σέβομαι, είναι το χόμπι σου, γουστάρει, καβλώνει να το κάνει, μαζί σου όλοι. Και εμεί όλοι κομπίστε είμαστε. Δεν κάνει επαγγελματία. Στην ουσία δεν υπάρχει επαγγελματία ερευνητή με την έννοια ότι δεν κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου και κάνω μόνο αυτό. Μακάρι να ήταν τόσο πολύ στόχοι και να είμαστε μόνοι πλούσιοι. Οπότε όλη την προσπάθεια, η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, αυτό συνθέτουν το να μας κάνουν καλύτερους. Έχω πάρει πληροφορίες και πώς να το πω τώρα, τεχνικές από ανθρώπους που πραγματικά τους ακούς και χαίρεσαι να τους ακούς. Σου λένε δεδομένα πράγματα. Μέσα από την εμπειρία τους και από τις έρευνές σας σου διδάσκουν και σένα τεχνικές. Και έτσι είναι η ραδιοσκοπία. Από την αρχαιότητα συνθέουμε κομμάτια του μπάζ για να φτάσουμε και να πούμε ότι ναι, μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό. Και πάντα, παιδιά, οι ενέργειες. Χωρίς τις ενέργειες, αν δεν τις κατανοήσουμε και δεν καταλάβουμε ότι τα πάντα γύρω μας είναι ενεργειακά, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε καλοί ραβδοσκόποι. Μπορεί να γίνουμε καλοί ερευνητές με ηλεκτρονικά μηχανήματα, αλλά δεν θα γίνουμε ποτέ καλοί ραβδοσκόποι. Γιατί τα μηχανήματα έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Ανοίγουμε το κουμπί, αυτές τις δυνατότητες που έχουμε, 5, 2, 1, αυτές είναι. Τέλος. Ούτε πιο καλές μπορεί να γίνουν, ούτε χειρότερες να γίνουν. Είναι αυτό. Στη ραδιοσκοπία ξεκινάει από το Α και δεν τελειώνει πουθενά. Ούτε στο Ω. Ξεπερνάει και το Ω. Κάθε μέρα μαθαίνουμε. Κάθε μέρα βλέπουμε καινούργιες δυνατότητες, καινούργιες αντιλήψεις, καινούργια ερεθίσματα, καινούργιες τεχνικές. Τα πάντα είναι καινούργια. Κάθε μέρα, κάθε έρευνα σου διδάσκει πράγματα. Περνά σε ένα τεράστιο σχολείο που δεν τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό έχει και αυτή τη μαγεία. Μα αυτό είναι η μαγεία. Αυτό είναι το ερέθισμα. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που θέλει να το κάνει χόμπι και το αγαπάει αυτό, να πει ότι εγώ το παρατάω, κουράστηκα, δεν θα το συνεχίσω. Γιατί όλα τα παιδιά που ασχολούνται με τη ραδιοσκοπία καταλαβαίνουν αργά ή γρήγορα ότι γυμνάζουμε και το πνεύμα τους. Μαθαίνουν τη συγκέντρωση, μαθαίνουν τον διαλογισμό, μαθαίνουν να ζουν με μεγαλύτερη ποιότητα στη ζωή τους, μαθαίνουν τους συνανθρώπους τους, μαθαίνουν τις αδυναμίες, μαθαίνεις, δεν σταματάς ποτέ να μαθαίνεις. Και δεν είναι μόνο ο στόχος, το ξέρω σίγουρα, και το κίνητρο σε όλους μας είναι το να βρούμε κάποιο αντικείμενο. Για να πιστοποιήσουμε και αυτό το χόμπι μας, να νιώσουμε ωραία, να έχουμε το κίνητρό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αλλιώς πολύ εύκολα. Θα δίνει κάποιο 200 ευρώ, 300 ευρώ, πρέπει να μην κάνει αποστάσεω. Τέλος. Τελείωσε. Ό,τι κάνει. Δεν φαντάζεσαι. Έχει πολλές δυνατότητες. Σε τι κόσμο, σε τι μονοπάτι περνάς μέσα από τη ραδιοσκοπία. Στην ουσία γυμνάζεις τον ίδιο στον εαυτό. Εκπληκτικό, παιδιά, αυτό που συμβαίνει. Και δεν είναι κάτι μαγικό. Δεν είναι κάποιες δυνάμεις εξωτερικός. Ο άνθρωπος έχει γεννηθεί με τόσες εσωτερικές δυνάμεις που δεν θα μπορούσαμε, αν μας το λέγανε οι παλιότεροι που είχαν βρει πολλούς τρόπους το να ζουν και να επιβιώνουν πολύ ποιοτικά, στη σήμερα ημέρα δεν θα πιστεύουμε αυτά και να μας τα πούμε. Γι' αυτό λέω ότι η ραδιοσκοπία είναι καλό μέσο να το πιστοποιήσουμε μόνοι μας τις δυνατότητες που έχουμε. Και έχουμε πάρα πολλές. Όταν τις αφυπνίσουμε, γινόμαστε μικροί θεοί. Μπορούμε να κάνουμε απίστευτα πράγματα. Από τη στιγμή που κάποιος μας δημιούργησε, υπάρχει δημιουργία, υπάρχει και δημιουργός. Αυτός ο δημιουργός λοιπόν μας δημιούργησε κοντά στα δικά του πρότυπα της τελειότητας. Οπότε και εμείς είμαστε ένα κομμάτι της τελειότητας. Ασχέτως αν η σύγχρονη ζωή μας έχει φέρει να πιστεύουμε ότι είμαστε ασήμαντοι και τίποτα. Δεν είναι έτσι. Είμαστε ένα κομμάτι του δημιουργού μας, ένας πυθύρας. Είμαστε ένα μικρό κομμάτι τελειότητας. Και μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό και να φτάσουμε πολύ κοντά στο δημιουργό μας. Όποιος και αν είναι αυτός, ό,τι πιστεύω και αν έχεις. Εγώ δεν είμαι με καμία θρησκεία, δεν ακολουθώ κανέναν. Λέω μόνο, όπως λέγανε και αρχαίοι Έλληνες, σαν να έχω στο Θεό. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να κατανοήσω αυτή τη δύναμη, ποια είναι. Γιατί είναι τόσο τεράστια που έχει δημιουργήσει τα πάντα, που εγώ είμαι ένας μικρός πυθύρας μπροστά σε όλη αυτή τη λειτουργία. Αλλά σίγουρα δεν θα δω σε πρότυπα θρησκειών, μας κοροϊδεύουν με στη μούρη μας. Που είναι μια θρησκεία για να καθοδηγεί τη μάζα του κόσμου ανάλογα τα συμφέροντα, γιατί είναι κάτι αντίστοιχο της πολιτικής.
μας κοροϊδεύουν μέσα στη μούρη μας. Και το θέμα του πνεύματος και το θέμα της ύλης είναι δύο δυνάμεις, η θρησκεία και η πολιτική, που πάντα συνεπήρχαν μαζί, πάντα χωρίζανε τα χωράφια τους για να καθοδηγούν τα κοτόπουλα. Να τρέχουν εκεί που θέλουν. Μια εδώ, μια εκεί. Βλέπετε, τώρα γίνονται εκλογές, στους γέρους έχουν κόψει τα πάντα, φάρμακα, την υγεία τους, δεν υπάρχουν νοσοκομεία, τους έχουν κάνει να τρέχουν με καλαθάκι, να ψωνίζουν 5-5 δουλάκια, τους έχουν κάνει άθλια, τους δουλέψαν όλη τη ζωή. Στήσανε την Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι, οι παππούδες μας, αυτοί δημιουργήσαν την Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Και έρχονται αυτοί οι σωτήρες να τους έχουν στην εξαβίωση και βλέπεις τώρα αυτούς τους κολόγερους και βγαίνουν έξω και τους χειροκροτούν. Περνάει ο κάθε πολιτικός και χειροκροτούν, λέει μπράβο σωτήρα. Τόσο φτάνει το μυαλό τους. Τους έχει φέρει τη ζωή τους στο μηδέν. Και αυτοί θα ψηφίσουν για να αποφασίσουν και το δικό μας μέλλον. Τον λίγο που αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση που υπάρχει γύρω μας. Γι' αυτό λέω, δεν πρέπει να είστε πουθενά, να μην ανήκετε πουθενά. Πρέπει να είστε ελεύθερα πνεύματα. Γιατί ξεκινήσατε μια τέχνη που στηρίζεται πάνω στο πνεύμα και στην ελευθερία και στην ελεύθερη βούληση. Οπότε δεν μπορείτε να είστε ένας καλός χειριστής, συντονιστής του σώματός σας, να το λέω σωστά, γιατί οι λέξεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ξεχάστε την ραβδοσκοπία, αδυσία. Είστε ο συντονιστής του ίδιου του εαυτού. Αυτό είναι αυτή η τέχνη. Ρυθμίζεστε εσείς κατά επιθυμία. Επιθυμείτε να βρείτε το αντικείμενο, το συγκεκριμένο. Ρυθμίζετε τον εαυτό σας να βρίσκετε αυτό το πράγμα. Φανταστείτε πόσο μεγάλη όντως είναι αυτό και βαστάτε ένα σίδερο και αυτό το σίδερο σας οδηγεί σε αυτό που επιθυμείτε. Δεν είναι μαγικό. Δεν είναι οι εσωτερικές μας δυνάμεις. Να πάρω εγώ το καλύτερο λαθροσκοπικό όργανο, να κάνει 100.000 ευρώ, να το στήσω εδώ. Τίποτα δεν κάνω. Εσύ η μπαταρία, εσύ η ενέργεια. Εσύ ο δεύτερος. Εσύ αυτοσυντονίζεσαι για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το 5% μόνο, τίποτα άλλο. Μια καλή κεραία. Είναι σαν να έχεις μια τηλεόραση που αν βάλεις καλή κεραία θα έχεις καλό σήμα, αν δεν βάλεις καλή κεραία θα έχεις παράσιτο. Και δεν θα βλέπεις ποτέ ταινία. Οπότε ο αυτοσυντονισμός και η αυτοδιαχείριση του ίδιου του εαυτού σου και της ενέργειάς σου είναι αυτό που κάνουν τα πάντα να λειτουργούν. Και αφού μπορείς να βρίσκεις ένα αντικείμενο και να αυτοσυντονίζεσαι με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να κάνεις και πολλά άλλα πράγματα. Να αυτοθεραπεύεσαι, να προβλέπεις, να διαισθάνεσαι, να ελέγχεις τις ενέργειες δίπλα σου, αφού μπορείς αυτό και δεν μπορείς άλλο. Γιατί είσαι μια τέλεια ύπαρξη. Είσαι ένας τέλειος οργανισμός. Απλώς δεν συμφέρει κανένα να μας το πει αυτό. Γι' αυτό από μικρά παιδιά μας εκπαιδεύουν να είμαστε το τίποτα. Να υπακούμε τους κανόνες. Γιατί η γνώση είναι πέρα από τη λογική και από τους κανόνες που υπάρχουν γύρω μας. Γι' αυτό βάλαμε τους κανόνες. Για να μπορείς να τις δεις. Για να σταματάς εκεί. Και να σου λένε μέχρι εδώ είσαι. Δεν μπορείς παραπέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όπως τη δεχτεί θα γίνει και πολύ καλός ερευνητής, αλλά θα γίνει και πολύ καλός άνθρωπος. Με την έννοια ότι θα είναι πλέον ένας ελεύθερος άνθρωπος, μια ελεύθερη σκέψη. Δεν ξέρω αν σας τρομάζουν αυτά που σας λέω, σας φαίνονται λίγο εξωγήινα, αλλά πιστεύω ότι... Αυτά που έρχονται μπροστά, τα έχω ξανασυζητήσει και εγώ, δηλαδή αυτά που σκέφτομαι τα χθες τώρα εκεί, για την όλη φάση, πώς μας έχουν... Τώρα τα ξέρω. Μα αυτό ήταν και το ζητούμενο όλων αυτών που ελέγχουν τη ζωή μας, να μας βάλουν πλαίσια και κανόνες για να μην μπορούμε να ελευθερωθούμε. Είναι σαν την αγελάδα που τους καρφώνουν ένα πασαλάκι στο πόδι, που είναι ολόκληρο θηρίο, μια έτσι να κάνει θα το ξυλώσει και επειδή νιώθει το πασαλάκι στο πόδι δεν κουνιέται. Και είναι ένα θηρίο, έχει τέτοια τεράστια δύναμη που μια έτσι θα κάνει και θα ελευθερωθεί. Κι όμως τη δώσαν την ψευδαίσθηση ότι δεν μπορεί να ελευθερωθεί και δεν ελευθερώνεται. Αυτά τα δεσμά πρέπει να σπάσουμε για να γίνουμε ελεύθεροι άνθρωποι. Και να φύγουμε από την οτροπία του ελέγχου. Του πνευματικού ελέγχου, γιατί μας ελέγχουν, σας είπα, δύο δυνάμεις. Θρησκείες και πολιτική. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από πουθενά. Σου δίνει η πολιτική τη λύση του πιστεύω και το πιστεύω τη λύση των πολιτικών. Και υπάρχει ένα δυσμερίσεις μεταξύ τους, που οδηγούν τη μάζα της ανθρωπότητας και εμείς ακολουθούμε, πάμε. Να βγάλουν το πασαλάκι ότι ξεκινάς εδώ και σταματάς εδώ, τι σου λένε, να πας σχολείο, να μεγαλώσεις, να γίνεις καλός άνθρωπος, να βγάλεις πολλά λεφτά, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά και ψοφήσεις. Αυτή είναι η ζωή σου.
Ξεκινάς από το 0 και τελείωσες το 0. Χωρίς να έχεις κάνει τίποτα για το πνεύμα σου, τίποτα να ελευθερωθείς από όλα αυτά που υπάρχουν γύρω σου. Μαθαίνεις απλώς από μικρός να ακολουθείς κανόνες. Και λέω εγώ τώρα, το αντέχεις ακόμα να το κάνεις αυτό, κάτω. Αν δεν τα δέχεις, σπάς αυτά τα δεσμά της αγελάδας, το πασαλάκι αυτό και σκέψου πέραν από τα όρια της λογικής. Γιατί εκεί θα βρεις την πραγματικότητα και την πραγματική ελευθερία. Και δεν παίζει ρόλο ούτε τι χρώμα είσαι, ούτε από ποια χώρα είσαι, ούτε τι δουλειά κάνεις, ούτε τι λεφτά έχεις, τίποτα δεν παίζει ρόλο αυτά. Αυτά είναι νουμεράκια για τον κόσμο. Νουμεράκια και ιδέες χαζές. Του ρατσισμού, του λίγου, του ντελιβερά, του δικηγόρου, του γιατρού, τίποτα, δεν παίζουν ρόλο αυτά. Αυτά είναι βλακίες όλα. Είναι πλαίσια που βάζουμε εμείς και τίτλους για να νιώθουμε καλά λιγάκι. Να νιώθουμε λίγο ανώτεροι από όλους τους άλλους. Τώρα, τι μετρέεται ο άνθρωπος με τα λεφτά του, δεν μετρέεται. Λέει αυτός είναι πετυχημένος. Τι πετυχημένος, τι κάνει λεφτά. Είναι πετυχημένος σε τι. Σε τι. Αφού αυτά δεν πρόκειται να σηκώσουν. Θα πεθάνει καθώς όπως εμείς. Και αυτός που δεν έχει λεφτά πεθάνει, και αυτός που έχει λεφτά πεθάνει. Θα αρρωστήσει και αυτός που έχει λεφτά, θα αρρωστήσει και αυτός. Ναι, μεν μπορεί να του διασφαλίσει μια καλύτερη ποιότητα να πεθάνει πιο αξιοπρεπές, αλλά θα πεθάνει. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Ναι, σίγουρα. Αυτά είχα να σας πω για το σημερινό. Σίγουρα θα κάνουμε κι άλλη μια επαναληπτική στο επόμενο χρονικό διάστημα και για τα παιδιά τα καινούργια. Θα σας στείλω κάποια βιντεάκια να δείτε κάποιες ιδέες και για τεχνικές. Κάποια βιντεάκια που δεν τα έχουμε ανεβάσει στο YouTube. Γιατί λέμε πράγματα που δεν θέλουμε να τα ακούσουμε όλοι. Εμείς τις απόψεις μας λέμε και όποιος θέλει ακούει. Και όποιος θέλει έρχεται μαζί μας και τις ακούει. Όποιος δεν θέλει, συνεχίζει τη ζούλα, το τι κάνει. Θα σας στείλω λοιπόν κάποια βιντεάκια να δείτε που θα πάρετε πολύ γνώση και από αυτά. Και με τη σύνθεση, τον πρόλογο που κάναμε σε αυτό το σεμινάριο θα καταλάβετε πολύ περισσότερα. Και θα κάνουμε ένα επαναληπτικό που θέλω απορίες. Θα έχετε μια λίστα μπροστά σας με απορίες να τις λύσουμε. Και στις τεχνικές και στο θέμα το πώς θα δουλέψει με τα ραδοσκοπικά όργανα. Αλλά θέλω απορίες. Να το δουλέψετε λιγάκι με σκέψη και το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες θα ξανακάνουμε πάλι αυτό. Συμφωνεί. Κάποια ερώτηση, κάτι. Ναι, γιατί λέμε μέχρι. Και αυτό. Όχι, όχι. Είπα και σε αυτό που θέλει. Εδώ που είσαι από Αθήνα, μπορείτε να έρθετε όποτε θέλετε. Εμείς κάνουμε και αυτό σας έχω μέσα στην ομαδική. Αυτά προς το παρόν. Εσείς θα ξαναμπείτε εδώ. Αλλά να έχετε λίστα. Να έχετε λίστα όμως. Ερωτήσεων. Αποριών. Να τις λύσουμε μία-μία. Για να μην λέμε γενικά πράγματα, γιατί τα γενικά τα έχετε ακούσει πολλές φορές. Να το πάμε πιο εξειδικευμένα. Θέλω μια λίστα με τις απορίες σας. Εντάξει. Ωραία. Σας φιλώ. Την αγάπη μου στο επανειδή. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Γεια καλά. Γεια.